σήμερα έκανε μάλλον μια επαγγελματική οπωσδήποτε σωστή διαχείριση του στιγμών του αγώνα. Και αν πέσουν είναι καλά, γιατί λίγο έχει μια δυσχέση στο τέλος. I can say that we totally control the game without having a huge intensity or pace of the game, but it's true that was impossible on this pitch. Maybe it's the worst that I faced in my career in Greece. Okay, this is the decision to be like this, but we move forward. With this victory, we controlled the game, we had opportunities, we didn't receive any kind of danger, major danger. So, yes, it's a very, very professional in a hard period for us, and this is the most important, that a part of the result, we not playing nice, we control totally. Μπορώ να πω ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, δεν παίξαμε όμως με την ένταση την οποία ίσως θα θέλαμε, την κυκλοφορία ενδεχομένως που θα θέλαμε να έχουμε, κάτι που ήταν απίθανο με την κατάσταση που επικρατούσε στο γήπεδο. Μπορώ να πω ότι στην καριέρα μου στην Ελλάδα ήταν το χειρότερο γήπεδο που έχουμε παίξει, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια νίκη που θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε επαγγελματική. Ελέγξαμε το παιχνίδι, καταφέραμε να σκοράρουμε, δεν δεχτήκαμε κάποιον πολύ μεγάλο κίνδυνο στην εστία μας. Είναι μια νίκη η οποία ήρθε χωρίς να παίξουμε καλά, αλλά είναι πολύ σημαντική σε μια δύσκολη περίοδο την οποία διανύουμε, οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. I'm sorry, very sorry for Tsimianis, because he got injured, probably a very serious injury, because of this pitch. When you are not on the way of nice football, could happen also. This is a huge risk for the players, and as professional people that we work in football, we have to think about the health of the players, because we know very well that such a pitch could damage a player for all his career. Λυπάμαι για τον τραυματισμό του παίκτη του Πανσεραϊκού, τον Θημιάνη, δεδομένου του, της κατάστασης του γηπέδου. Ήρθε ένας τραυματισμός. Πρώτα απ' όλα, σαν προπονητές, θα πρέπει να σκεφτόμαστε την υγεία των παίκτων και όχι να έρχονται σε μια κατάσταση την οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα για μεγάλο μέρος της καριέρας του. Ελπίζω να μην είναι και σοβαρός ο τραυματισμός. And about Tyson, mister? About Tyson, he received this kick. In the first moment, he was asking for substitution. It was a very hard attack. Also, this I cannot understand. It was clear that could have happened something very serious, as it was the attack in a moment that, as a player, you should understand that you don't need to make this attack. But at the end, he switched his mind and he said, no, I would stay in the pitch. He has pain. I hope that not is nothing serious, maybe just one, two days to be out. Και για τον Tyson είναι μια κατάσταση την οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα φάουλ σε ένα σημείο στο οποίο πρέπει να καταλάβει ο αντίπαλος ότι έχει περάσει ο παίκτης, είναι ένα επικίνδυνο σημείο, δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Στην πρώτη στιγμή του χτυπήματος ο Tyson υποστέλει αλλαγή, αλλά παρόλα αυτά συνέχισε το παιχνίδι λέγοντας πως είναι καλά. Τη στιγμή που μιλάμε έχει πόνο, ενδεχομένως να χρειαστούν μία-δύο ημέρες για να επανέλθει πλήρως. No, no. Όχι, δεν είχε βραχή καθόλου. Not a normal pitch, was pitch for potatoes. But this could happen, I don't know why. Και δεν ήταν και κανονικό. Also the rules of federation should be different and should oblige all the teams to take care, because at the end the show today was terrible. The low pace, the risk of injuries, everything is going on a negative way. Football is nice when the ball is going. Το γήπεδο δεν είχε βραχή και δεν είναι μόνο αυτό. Το χόρτο γενικά μοιάζει περισσότερο με ένα χώρο για πατάτες, όχι για κάτι άλλο. Η Ομοσπονδία γενικότερα θα πρέπει να έχει πολύ πιο αυστηρούς κανόνες ίσως στο πώς θα πρέπει να είναι τα γήπεδα, γιατί προστατεύει και την υγεία των ποδοσφαιριστών, το θέαμα. Σήμερα το θέαμα ήταν κακό. Αυτόματα οι καταστάσεις αυτές κάναν το παιχνίδι πιο αργό, χωρίς ένταση και χωρίς ένα καλό γήπεδο δεν μπορεί να παιχτεί ένα ωραίο ποδόσφαιρο. I didn't understand also the reaction of the players that went out from red card. We was also on a before red card when Samata went alone. And we saw the action and this is a foul to last player. And
and receiving two yellow cards when he came close of the bench was attacking us. And they asked him, what you have to say to Pauk? I don't understand. Δεν καταλαβαίνω επίσης την αντίδραση. Craziness in this game. Δεν καταλαβαίνω επίσης την αντίδραση του ποδοσφαιριστή που αποκλείθηκε με δύο. In a very bad way. This is and as we said before, too many risks for injuries. And I hope that the player of Panathinaikos will not be for long time out. Δεν καταλαβαίνω επίσης και την αντίδραση του ποδοσφαιριστή που αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες. Την αντίδραση αυτή βγαίνοντας και περνώντας από τον ΠΑΟΚ να μιλάει για τον ΠΑΟΚ και τον ρώτησα ποιο είναι το πρόβλημα με αυτήν την κατάσταση. Περίεργες καταστάσεις σε ένα παιχνίδι, στο σημερινό παιχνίδι και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Διαιτητικά αν μπορούμε να αναφερθούμε και στην απόφαση του διαιτητή στο πρώτο ημίχρονο όταν είναι ένας παίχτης, ο Σαμάτα έχει πάρει τον έλεγχο της μπάλας και δεν δίνεται ένα φάουλ. Η προηγούμενη απάντηση ήταν για την ερώτηση σχετικά με το γήπεδο. So at the end we remain with this victory and we move forward. Στο τέλος μένουμε με αυτή την νίκη και προχωράμε. Thank you. Yes. Because you didn't state anything about yes, the pitch in that much better. Ήταν πολύ καλύτερο τότε. But I don't want to stay on this. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό. I just explain the difficult situations of today game, nothing more. Αυτές ήταν οι καταστάσεις του παιχνιδιού και τίποτα παραπάνω. Okay. Thank you.